Πάμε σε αυτό το θέμα που πράγματι σοκάρει αλλά και οργίζει. Καταρχήν το σημείο του ότι έχουμε χάσει δύο ανθρώπινες ζωές. Και το σημείο του ότι όλα αυτά είχαν επισημανθεί πάρα πολλές φορές. Όλοι ήξεραν με τι ταχύτητες κινούνται ορισμένοι, που έχουν πλέον βρει αρκετή ελευθερία στους δρόμους και με έναν ασίδωτο τρόπο κινούνται σε όλο το δικό δίκτυο της Μεσσηνίας. Εμείς δεν μιλάμε για τις συνθήκες μόνο του συγκεκριμένου περιστατικού, μιλάμε γενικά για αυτή την κατάσταση που έχει καταγγελθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να καλησπερίσουμε καταρχήν, έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής επικοινωνίας τον Διευθυντή της Εφημερίδας Πανίδου, Θανάση Σαμούλη. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα. Μαζί μας και να τον καλησπερίσουμε από το καφενείο του χωριού στο Βασιλίτσι, τον κύριο Δημήτρη Μάραντο. Καλησπέρα και εσάς, κύριε Μάραντο. Κύριε Μάραντο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Κανελόπλε, καλησπέρα. Θα παρακαλέσω να χαμηλώσετε τον ήχο της τηλεόρασης για να μπορέσετε να μ' ακούτε από το τηλέφωνο. Καλησπέρα κύριε Κανελόπλε, καλησπέρα. Θα παρακαλέσω να χαμηλώσετε τον ήχο της τηλεόρασης για να μ' ακούτε από το τηλέφωνο καλύτερα κύριε Μάραντε. Χαμηλώστε λίγο την τηλεόραση. Ωραία. Κύριε Μάραντε, να ξεκινήσω με εσάς, γιατί σήμερα είδαμε και μια διαμαρτυρία έξω από την περιβόητη βίλα του Καλτσίδη στο Βασιλίτσι. Ναι. Γι' αυτό το σκηνικό σας είδαμε και εσάς οργισμένους, σας είδαμε και εσάς πονεμένους. Είδαμε ολόκληρη την περιοχή εκεί. Ναι. Μ' ακούτε? Σας ακούμε κύριε Μάραντε. Πράγματι σήμερα ήταν συγκεντρωμένη όλη η Ανατολική Πηλία. Δεν ήταν μόνο το Βασιλίτσι. Ήταν όλα τα χωριά της Ανατολικής Πηλίας. Θα παρακαλέσω κύριε Μάραντε να χαμηλώσετε, να κλείσετε την τηλεόραση, να κλείσετε τον ήχο της τηλεόρασης για να μπορέσουμε να έχουμε μια επικοινωνία, για να μην ακούτε επιστροφή, να μας ακούτε από το τηλέφωνο, θα σας παρακαλέσω. Πάω στο Θανάση τον Τζαμούλη. Θανάση, έρχομαι σε σένα μέχρι να βρούμε έτσι την τεχνική επικοινωνία. Τη χαμηλώσαμε. Τώρα με ακούτε κύριε Μάραντε? Σας ακούω. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα είχαμε μια διαμαρτυρία, μια έντονη διαμαρτυρία και από εσάς έξω από την Βίλα Καλτσίδη στο Βασιλίτσι. Να μας πείτε λίγο για την κατάσταση που επικρατεί εδώ και καιρό στους δρόμους καταρχήν. Καταρχήν η κατάσταση με αυτά τα τζιπ και με όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι απαράδεκτη. Είναι εντελώς απαράδεκτη. Όλα τα χωριά και όλη η περιοχή είναι έτοιμοι να βγουν με τις πέτρες. Δεν πάει άλλο. Στο παρελθόν είχαμε τα σκηνικά που είχαμε δει, με τις καταγγελίες, με τα λιμάνια, με όλα αυτά, με τα όπλα, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα για όλα αυτά που είχαν καταγγελθεί, όλοι έκαναν τα στραβά μάτια. Είχατε επισημάνει και εσείς στο παρελθόν όλα αυτά, το πώς κινούνται ορισμένοι στο οδικό δίκτυο, τα ακούσαμε και νωρίτερα, αλλά δεν έχει κάνει κανείς τίποτα μέχρι σήμερα, έτσι. Κύριε Κανελόπλε, είμαι από τους ανθρώπους που ήμουν στις 60 τις υπογραφές. Mm-hmm. Δυστυχώς οι αρμόδιες αρχές και οι δημοτικές και οι περιφερειακές και οι νομαρχιακές δεν ανταποκριθήκαν στο έργο τους. Μάλιστα. Σήμερα φτάσαμε σε αυτό το περιστατικό, το οποίο εγώ δεν εξετάζω το ποιος φταίει οτιδήποτε, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε χάσει δύο συμπολίτες μας. Απλά μια επισήμανση. Δεν ξέρω εγώ ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Αν δεν πηγαίνανε με αυτές τις υψηλές ταχύτητες, θα υπήρξαν θύματα. Σωστά το επισημαίνετε. Αυτό νομίζω έχει τονιστεί από πάρα πολλούς ανθρώπους και αυτές τις μέρες εδώ εμάς... Βάζω. Και τη βάζω προς την αστυνομία αυτή την ερώτηση. Η οποία αστυνομία κάνει πως δεν ξέρει, εγώ θα πω, παρά το γεγονός ότι αυτά έχουν τονιστεί στη ζώνη ευθύνης της εδώ και πάρα πολύ καιρό για το τι επικρατεί στους δρόμους της Μεσσηνίας και πώς νομίζουν ορισμένοι ότι τους ανήκουν οι δρόμοι της Μεσσηνίας. Μπορώ απόλυτα κύριε Κανελόπουλε και να επισημάνουμε ότι στην περιοχή είναι κατοικημένη. Δεν είναι σε... Το σημείο που έγινε το ατύχημα είναι δηλαδή κατοικημένη περιοχή. Είναι κατοικημένη, από πιο κάτω είναι η παραλία του Μεμή. Να. Δεν είναι σε μια περιοχή απρόσιτη. Σήμερα τι γίνεται με τους κατοίκους εκεί, τι λένε, έχετε συγκεντρωθεί Το χωριό αυτή τη στιγμή, το καφενείο είναι γεμάτο και μας παρακολουθεί. Είναι ανάστατο και το χωριό, είναι γιατί το χωριό. Είχαμε μέχρι τώρα τις καταγγελίες, είχαμε τιμή ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες, είχαμε, θυμόμαστε όλα αυτά τα σκηνικά που είχαν διαδραματιστεί πέρυσι και τα οποία τα είχαμε αναδείξει, αλλά κάποιοι ακόμα κοφεύουν και κάποιοι κάνουν ότι δεν ξέρουν. Είναι προς τιμή σας, γιατί μόνο το δικό σας κανάλι έχει ανεβάσει αυτό το θέμα. Κύριε Μάραντε, να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν έχει ο Θανάσης ο Τζαμούλης να ρωτήσει κάτι. Θανάση.
Έλα, όχι, όχι, νομίζω ότι ήταν διαφωτιστικός και κυρίαρχα το σημείο που έχει να κάνει ότι οι άνθρωποι αυτοί τα έχουν επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό όλα, αλλά κάποιοι κάνουν ότι δεν ξέρουν. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μάραντο. Θα έχουμε τη δυνατότητα και τις επόμενες ημέρες να δούμε πολλά περισσότερα. Καλή σας νύχτα, κύριε Μάραντο. Μένουμε εμείς στο θέμα. Καλησπέρα, έχουμε μαζί μας και τον διευθυντή της τηλεόρασης Best, τον Νίκο Μπελογιάννη. Καλησπέρα, Νίκο, για σένα. Καλησπέρα, Θεό. Νομίζω ότι καταρχήν, τι να πει, μόνο και μόνο την Παρασκευή, όταν συναντήσαμε αυτή την εικόνα με το διπλό, με τη διπλή τραγωδία, σοκαριστήκαμε όλοι. Είναι μια, όπως και να το κάνουμε, είναι μια δύσκολη περίοδος που κυκλοφορεί πάρα πολλοί κόσμος, αλλά δεν φανταζόμαστε κανείς ότι αυτά που είχαμε επισημάνει πριν από περίπου ένα χρόνο, ότι λίγο πολύ θα υπήρχε και η εμπλοκή αυτών των ανθρώπων που είχαμε σημειώσει ότι υπάρχουν ζητήματα και προβλήματα στην κυκλοφορία. Τα είχαν τονίσει πάρα πολλοί άνθρωποι με καταγγελίες. Κάποιοι άνθρωποι ανώνυμα δεν μπορούν, δεν βγαίνουν, φοβούνται ενδεχόμενα να μιλήσουν. Αλλά φτάσαμε στο σημερινό περιστατικό. Καταρχήν να πούμε συλληπιτήρια στους δύο συνανθρώπους μας και συμπατριώτες μας από την περιοχή της Κορώνης εκεί, οι οποίοι, όπως έχουμε συγκλονιστεί όλοι, και όπως είπε και ο κύριος Μάραντος πριν λίγο, αλλά και οι υπόλοιποι κάτοικοι εκεί πέρα που μας παίρνουν τηλέφωνο πάρα πολλοί κόσμος εκεί, ότι βγαίνανε από τη σταφίδα τους οι άνθρωποι και αντικρίσανε τον θάνατο. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος φταίει, φταίει. Τώρα ο κύριος Μάραντος είπε το πιο πιθανό δεν έχει πει η τροχέα, το πιο πιθανό φταίει η ταχύτητα. Και δεν λέω ότι εγώ ότι φταίει και 100% ο οδηγός, γιατί ο οδηγός του αυτοκινήτου αυτού έτσι τους έχουν μάθει να οδηγούν. Στη θέση του τζιπ αυτού μπορεί να ήταν η Φεράρι. Γιατί μπροστά πάει μια Φεράρι και πίσω πάνε οι άλλοι. Όσον αφορά το δυστύχημα αυτό το οποίο έγινε, ψιλοδυστυχήματα μικρά και ψιλοχτυπήματα έχουν γίνει μέσα στην Καλαμάτα. Μέσα στην πόλη της Καλαμάτας, όχι εκεί πέρα. Δείχνει ότι το κράτος είναι απόν. Είναι παντελώς απόν το κράτος. Οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν πολλές φορές επισημάνει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, την ασυδοσία η οποία υπάρχει. Έχουν επισημάνει ιδιαίτερα κάποιοι άλλοι και επώνυμα ότι πήγαν να κάνουν μπάνιο και τους κυνηγάγανε με τα πιστόλια εκεί πέρα. 60 υπογραφές μας είπε ο κύριος Μάραντος. 60 υπογραφές μας είπε ο κύριος Μάραντος, που προς τιμήν του ο άνθρωπος βγήκε δημόσια σήμερα στην τηλεόραση επώνυμα. Διότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι φοβούνται. Έτσι όπως είναι, όπως είναι τα θέματα. Διότι όταν πήγαμε στο ρεπορτάζ στην τροχέα να δούμε τι γίνεται, λέει δεν έχουμε καμιά επώνυμη καταγγελία. Δεν τρεπόσαστε λιγάκι. Δηλαδή πρέπει ένας ανώνυμος πολίτης, ένας πολίτης ο οποίος να διακινδυνεύσει, δεν θέλει να μπλέξει καταρχήν με αυτήν την ιστορία. Την οποία τη φοβόσαστε εσείς ίδιοι. Να έρθει να βάλει και την υπογραφή του να σας πει αυτά τα πράγματα αυτονόητα που τα ξέρετε όλοι. Όχι, δεν τη φοβούνται. Έχουν τις δωρεές, Νίκο. Εν πάση περιπτώσει, άσχετα με τις δωρεές και τι γίνεται. Αλλά δεν έχουμε μια επώνυμη καταγγελία. Την επώνυμη καταγγελία την έχουμε κάνει εμείς εδώ, κύριοι της Τροχέας και κύριοι της Αστυνομικής Διεύθυνσης. Τον εκαλύπτει μια άλλη από πάνω. Υπάρχει κάλυψη, πέστε το. Την επώνυμη εμείς μεταφέρουμε τις καταγγελίες του κόσμου. Και εγώ φοβάμαι, και ο Θέμης ο Γαλλόπουλος φοβάται, και όλοι φοβόμαστε. Διότι οι απειλές. Να δώσω και το μήνυμα σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν και κάνουν τους έξιμους και απειλούν. Δεν ξέρω από πού είναι. Μπορεί να είναι για προβοκάτσια. Αλλά αυτοί που παίρνουν εδώ πέρα και στο σταθμό και κάποιοι στα κοινά μας τηλέφωνα και απειλούν. Αυτά είναι θρασιδηλία. Είναι θρασιδηλία. Και ιδιαίτερα τώρα να βγουν να απαντήσουν όλοι που χάθηκαν δύο άνθρωποι. Δύο άνθρωποι, δύο συνανθρώποι μας, δύο συνανθρώποι μας οι οποίοι ήταν πολύ καλά στην υγεία τους, όπως είπε ο κύριος Μάραντος και όπως είπε και ο γιος των θυμάτων, εκεί μια οικογένεια, δηλαδή ξεκληρίσει και δεν ξέρω οι άνθρωποι αυτοί και η γυναίκα και ο άντρας ξεκληρίσει, δεν ξέρω πόσα παιδιά έχουν, με τον έναν μίλησαν εμείς, με το γιο του, αλλά είναι ένα οδυνηρό συμβάν το οποίο το έχουμε επισημάνει, το έχει επισημάνει όλος ο κόσμος εδώ και τόσο καιρό. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει. Τι άλλο πρέπει να γίνει, αυτό που είπαν οι άνθρωποι από το Ριζόμυλο, από που είπαν ότι θα βγουν με τις καραμπίνες στον δρόμο να τους αρχίσουν τις πιστολιές και οι άλλοι θα βγάλουν τα αυτόματα να τους αρχίσουν να τους σκοτώνουν. Αυτό είναι το κράτος. Αυτούς τους επενδυτές, τέτοιους επενδυτές θέλουμε. Και να πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα αυτοί οι επενδυτές. Οι επενδυτές εντός εισαγωγικών. Δεν έχω δει κανένα επένδυση εκτός από τα σπίτια να κάνουν στη Μεσσηνία. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς είμαστε φιλόξενος λαός, γενικότερα εμείς οι Έλληνες, είμαστε φιλόξενος λαός και θέλουμε όμως όπως οι νόμοι ισχύουν για όλους, να ισχύουν για όλους και για αυτούς που πρέπει να παίξω. Γιατί αλλιώς
σε αυτό το χώρο και σε αυτή τη χώρα και σε αυτό τον τόπο έχουμε ζήσει τόσα πολλά χρόνια και μόνοι μας. Δεν τρέχει τίποτα να συνεχίσουμε και μόνοι μας. Γιατί τέτοιες καταστάσεις δυστυχώς είναι ακραίες, κύριοι της Τζαροσάη. Και πρέπει να βάλετε μυαλό. Καλά είναι τα κοτερά σας, καλά είναι οι Φεράρι σας, τις βλέπουμε κι εμείς και που μας αρέσουν και τις ζηλεύουμε. Καλά είναι τα σπίτια σας, αυτά πράγματα όλα, αλλά σε όλα αυτά πράγματα πρέπει να υπάρχει πρώτα απ' όλα σεβασμός στον συνάνθρωπό μας δίπλα, σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και το κυριότερο απ' όλα, σεβασμός στους ανθρώπους όλους γύρω-γύρω, οι οποίοι εκεί συγκατοικείται, συνορεύεται. Γιατί αλλιώς αυτοί οι άνθρωποι σήμερα κλείσαν τον δρόμο. Και το λιγότερο που σαν να κάνουν είναι να κλείσουν τον δρόμο να κάνουν μια διαμαρτυρία ξανά από το σπίτι. Και ειρηνικά κιόλας και χωρίς. Και ειρηνικά. Τι πρέπει να γίνει, να πάνε να βρουν κανένα τάνκι να έρθουν εκεί πέρα στους δρόμους, στο σπίτι. Θανάση. Κοίταξε, δυστυχώς σφραγίστηκε αυτή η υπόθεση των καταγγελιών του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με τον πιο θλιβερό τρόπο. Και αυτό είναι το οδυνηρό σε αυτή την κατάσταση, γιατί είχαν προειδοποιηθεί και οι ίδιοι και οι αστυνομικές αρχές και οι εισαγγελικές αρχές σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο κινούνται και κινούνται, εξακολουθούν να κινούνται αυτά τα τζιπ. Είναι ανεξήγητο για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η παραβατική συμπεριφορά χωρίς να δοθεί καμία εξήγηση ποτέ και από κανέναν. Νομίζω ότι η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να μας πει από το προηγούμενο διάστημα των καταγγελιών που είχαν γίνει για την παραβατική συμπεριφορά, την οδική αυτών των τζιπ κλπ, πόσες φορές έχει σημειώσει παρανομίες και το αστυνομικό τμήμα Κορώνη στην περιοχή και στην Καλαμάτα, όπου κινούνται συχνά πυκνά αυτά τα τζιπ με αυτόν τον τρόπο. Θα σε ενημερώσω εγώ, Θανάση. Θα σε ενημερώσω εγώ, γιατί το ζήτησα εγώ. Το ζήτησα εγώ να μας ενημερώσουν. Το αστυνομικό τμήμα Κορώνης δεν μιλάει καταρχήν. Δεν μιλάει. Λοιπόν, βλέπω, όσον αφορά το τμήμα τη Καλαμάτα, έχει βεβαιώσει δύο παραβάσεις. Και άκου τι είναι αυτές. Η μία για πάρκινγκ, παράνομη στάθμευση, και η δεύτερη για ένα φαναράκι. Αυτές είναι οι δύο παραβάσεις που έχουν βεβαιώσει. Ωραία. Και φτάσαμε λοιπόν. Τους κόψανε δηλαδή 45 ευρώ. Ναι. Φτάσαμε στο σημείο λοιπόν δύο άνθρωποι μας να χάσουν τη ζωή τους την ώρα που γύριζαν δύο αγρότες, ένα ζευγάρι αγροτών. Σκεφτείτε τη θλίψη τώρα στην οποία έχουν περιέλθει εκεί πέρα οι κάτοικοι του χωριού αλλά και όλη τη Ανατολική Πηλία. Μια περιοχή, ένας δρόμος πολυσύχναστος, ιδιαίτερα το καλοκαίρι όπου υπάρχει τουριστική περίοδος, όπου υπάρχουν επισκέπτες, άνθρωποι που δεν γνωρίζουν οδηγοί, που δεν γνωρίζουν καλά τους δρόμους κλπ. Να υπάρχει αυτή η οδική τρομοκρατία με τα τζιπ κλπ. Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, πρέπει να πέσουν κεφάλια κατά το κοινό λεγόμενο, να ληφθούν μέτρα, να υπάρξουν απαγορεύσεις και όλα τα σχετικά. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι αυτό είναι μέρος μιας γενικότερης παραβατικότητας που υπήρξε, για την οποία μας είχαν ενημερώσει υπουργεία, δικαστήρια, εισαγγελίες, επιτροπές, περιφέρειες, αυτοψίες, δήμοι, περιφερειακά συμβούλια. Αυτοψίες, περιφερειακά συμβούλια, ιστορίες με αγρίους. Γιατί όλα αυτά, για όλα αυτά δεν υπήρξε διατάφτα από πουθενά. Το μόνο που ξέρουμε ότι υπάρχει είναι η επιπληρωμή, νομιμοποίηση σωρίας αυθαιρεσιών που έχουν γίνει εκεί πέρα. Επομένως, αν ας πούμε πάμε στη νέα εποχή εν μέσω μνημονίων με τον κόσμο και τη χώρα να εξαθλιώνεται στη λογική ότι επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού και ο πληρώνων δηλαδή δικαιώνεται, τότε θα γίνουμε ζούγκλα. Και να μην απορούν οι τοπικές αρχές, οι περιφερειακές αρχές, οι δικαστικές αρχές, οι εισαγγελικές αρχές, όταν στην ουσία ανέχονται, για να μην πω ευλογούν, αυτή την παραβατική συμπεριφορά η οποία υπάρχει, την αυθαιρεσία, το όργιο αυθαιρεσίας κλπ. Αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα. Ούτε σε ταινίες δεν συμβαίνουν αυτά. Εγώ να δώσω και μια πληροφορία ότι ο κόσμος έχει επαναστατήσει και έχει εξαγριωθεί τόσο πολύ που στο τέλος δηλαδή κατά ψέματα παρατηρούν όλα. Ιδιαίτερα όμως και με τα κινήσεις αυτές οι οποίες κάνουν αυτοί οι κύριοι,
οι οποίοι δεν ξέρω τι είναι λόγους ασφαλείας, δεν ξέρω τι κάνουν, πώς το κάνουν και δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω δηλαδή ότι αυτή η ιστορία, ότι κατά πόσον ασφαλής είναι, αφού έγινε και το ατύχημα. Εχθές, να δώσω ένα νέο, εχθές μας πήραν και μας κατήγγειλαν ότι το ένα φουσκωτό που ερχόταν στη Μαρίνα και έβγαζε τον κύριο Καλτσίδη έξω από τη Ρωσία, από το σκάφος του, γιατί δεν μπορούσε να αράξει χτες στο λιμάνι λόγω του πάρκινγκ που είχε δώσει ο δήμαρχος στο λιμάνι. Το φουσκωτό αυτό το περίμεναν τρία τζιπ. Δηλαδή, χτες το απόγευμα, έτσι. Τα τρία τζιπ από αυτά, τα δύο, δεν είχαν πιναγίδες. Αυτά τα δύο μαύρα. Μας πήρε άνθρωπος, μας πήραν τρεις άνθρωποι από εκεί και προσπάθησε κάποιος να βγάλει και φωτογραφίες. Δεν ξέρω τι έγινε. Δηλαδή, ο κόσμος είναι στα κάγκελα με αυτή τη συμπεριφορά. Και εδώ. Να πούμε και αυτά τα πράγματα τα οποία τα λέει όλος ο κόσμος. Δεν τα έχει ακούσει ο κύριος Πολυεκατομμυριούχος, ο κύριος Καλτσίδης για τους βελτιστές τους. Μήπως αυτή τη συμπεριφορά θέλει. Έτσι τους έχει πει, πηγαίνετε ανεξέλεγκτα και καθαρίζω εγώ. Δεν πρέπει αυτός ο άνθρωπος να συνετιστεί με τους νόμους της Ελλάδος. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και να πω και κάτι άλλο τελευταίο. Δεν είδα κανέναν, ρε παιδιά, από ότι. Τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού από παντού πουθενά, ούτε από το χωριό εκεί πέρα από την Κορώνη, να βγει να πει δημόσια συλληπιτήρια σε αυτούς τους ανθρώπους που ξέρουν πώς έγινε, που ξέρουν την ιστορία. Αλλά κρύβονται όλοι πίσω από τις καρέκλες τους και δεν ξέρω από πουθενά και από τίποτα άλλο. Δεν μιλάει κανένας. Γιατί? Γιατί φοβάστε που πάτε κόντρα με το Ρώσο Μεγιστάνα? Γιατί? Μη σας μαλώσει? Μήπως θα σας ξανακάνει δωρεά? Ντροπή σας και πηγαίνετε τώρα στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι χάσανε δύο συνανθρώπους τους ή στην οικογένεια αυτών των ανθρώπων. Γιατί κατά τα άλλα είσαστε λαλίστατοι. Στα πανηγύρια πρώτη, στις συνεντεύξεις τύπου πρώτη, σε όλα τα ωραία πρώτη και εδώ δεν μιλάει κανένας. Όπως, να πω και για την τροχιά, έστω ένα ξερό δελτίο τύπου το οποίο λέει σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι σε ατύχημα. Ίδιο ατύχημα λένε, ρε παιδιά, όπως τα άλλα. Όπως τα άλλα ατυχήματα που συμβαίνουν σε όλη την επικράτεια και στο όνομά μας ιδιαίτερα, ίδιο ατύχημα ήταν αυτό. Ίδιο ατύχημα ήτανε. Άρα, στείλατε ένα δελτίο τύπου, βγάλατε την υποχρέωση. Εμείς ακόμα περιμένουμε ενημέρωση από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Στείλατε ένα δελτίο τύπου και το αστυνομικό τμήμα κορώνησε εκεί. Ο άλλος δεν ξέρω τι κάνει, κοιμάται και βλέπει και έργο στον ύμνο του. Μαζί ο διοικητής. Ας γίναμε να μιλήσει ο άνθρωπος τώρα. Θα θυμόμαστε και στο παρελθόν τι είχαν γίνει με τις επίσημες καταγγελίες που είχαν χαθεί. Να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Οι επίσημες καταγγελίες με τις 60 υπογραφές των ανθρώπων που δεν τις βρίσκανε. Δύο άνθρωποι χαθήκανε. Δύο υγιέστατοι άνθρωποι οι οποίοι βγαίναν από το χωράφι τους. Από το μεροκάματο βγαίναν από το μπάνιο. Από το χωράφι τους, η γυναίκα και ο άντρας. Ντροπή σας, τίποτα άλλο σας λέω. Όπως λέει όλος ο κόσμος. Που αφήσατε αυτό το φαινόμενο να εξελιχθεί έτσι. Τουλάχιστον εμείς όσο μπορέσαμε αναδείξαμε αυτά που λέει ο κόσμος και έχουμε μία μικρή συνείδηση ελαφριά. Πώς το λένε, έχουμε τη συνείδησή μας κανονικά. Γιατί εσείς όλοι που κρυβόσαστε και κοφεύατε, θα μου πεις τώρα θα κοιμηθείτε πάλι καλά. Αλλοί μόνο σε αυτούς που χάθηκαν.